στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μην και αέ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύου Άγιε παράδειτε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού Παρών και τα πάντα πληρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός, ελθέ και σκήνωσε τιμή, και καθάρισον ημάς από πάση κυρίδος, και σώσον αγαθέντια σώτας της πράσινων. Όλοι μας. Ευλογήνωση Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους, τους αλήθεια δείξας, να μεταφέρουμε εμπειρίες, πατερικές εμπειρίες των Αγίων.
Θα ήθελα, είναι τόσο πολλά που έπρεπε στο μυαλό μου, διότι πριν από λίγο συζητάγαμε ένα σοβαρό θέμα με τον πατέρα Ευστράτιο, το οποίο μου έρχεται και με επιβεβαιώνει. Θα κάνω λίγες μίξεις μέσα στο κήρυγμα αυτό, διότι είναι απαραίτητο, αδελφοί μου, να βλέπουμε μέσα το μάτι του Ευαγγελίου όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στις ημέρες μας. Αλλά σας ξεκινήσω από την αρχή, για να έχετε κι εσείς μέσα στο μυαλό σας αυτά που έλεγα εγώ, για να μπορέσετε να με ακολουθήσετε. Γιατί αν δεν έχετε την πορεία των σκέψεών μου, δεν θα μπορέσετε να κατανοήσετε αυτά τα οποία θα πω στην ανάγκη σας. Θα ξεκινήσω από μια ερώτηση που μου έκανε ένας χριστιανός, ο οποίος ήρθε στο μοναστήρι και μου λέει, «Γέροντα, πώς κατήγησε έτσι ο κόσμος? Πόλεμο, πείνα, δυσυχία, σκοτώθονται παιδιά, πεθαίνουν άνθρωποι. Λοιπόν, πού υπάρχει ο Θεός? Πού είναι ο Θεός? Τι κάνει ο Θεός και γιατί επιτρέπει να συμβαίνουν όλα αυτά επάνω στη γη?» Και ίσως αυτή η σκέψη ή ο λογισμός να έχει περάσει και από το δικό σας το μυαλό. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως ότι είναι βλάσφημος λογισμός. Είναι λογισμός του πονηρού. Γιατί είναι λογισμός του πονηρού? Διότι προσπαθεί μέσω της ερωτήσεως να ρίξει τις ευθύνες δια την όλη κατάσταση της γης στο Θεό. Όταν τελειώνει η ερώτηση, τι κάνει ο Θεός, γιατί τα επιτρέπει ο Θεός όλα αυτά, αυτομάτως η ευθύνη πέφτει πάνω στον Θεό. Ότι ο Θεός δεν λειτουργεί σωστά, δεν λειτουργεί δίκαια, δεν λειτουργεί όπως έπρεπε να λειτουργεί και γι' αυτό μας συμβαίνει εμάς. Αυτός ο βλάσφημος λογισμός θα πρέπει να απομακρύνεται από το μυαλό μας. Γιατί αδελφοί? Διότι αυτός ο λογισμός υπήρξε και μέσα στον Αδάμ και την Εύα. Όταν ρώτησε ο Θεός τον Αδάμ, «Αδάμ, γιατί έκανες παρακοή? Γιατί Αδάμ έφυγες από τον απεγορευμένο καρπό? Δεν φταίω εγώ, Κύριε. Φταίει η γηνή. Ιν σι δερμάς. Φταίει αυτή η γυναίκα που εσύ την έδωσες. Τι μου ζητάς τα αρέστα? Και τα έχει κάνει θάλασσα. Και έχει διαλύσει το παράδεισο. Έγινε τι αυτή να πει ο παράδεισος στον αέρα. Και τώρα έρχεται και λέει στον Θεό, κάνει την παραπολή. Και να ζητάει και τα αρέστα από τον Θεό. Και ζητάει και τα αρέστα από τον Θεό. Μήπως δεν θα πούμε και εμείς πολλές φορές όταν συμβαίνει κάτι μέσα στο σπίτι μας? Κάποιοι τους φεύγει από το στόμα και λένε, «Γιατί Θεέ μου, γιατί?» Αυτό το «γιατί» είναι βλάσιμο. Σε ένα βιβλίο το οποίο έγραψα τώρα και κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα, ονομάζεται «Σύγχρονος γενοντικός λόγος». Και μπορείτε να το προμηθευτείτε, υπάρχει πίσω, να το προμηθευτείτε, να το πάρετε μετά. Θα βρείτε πάρα πολλά ωφέλιμα μέσα εκεί που θα ωφελήσουν την πνευματική σας πορεία. Αναφέρομαι στο «γιατί». Εδώ δεν θα αναπτύξω το «γιατί», γιατί είναι ένα διαφορετικό κήρυγμα. Αλλά μέσα εκεί που αναπτύσσω το «γιατί», ότι επιτρέπει τον Θεό να μετάνω τον Θεό, «γιατί» και εξηγώ τους λόγους που δεν πρέπει. Και όχι μόνο αυτό, είναι και άλλα θέματα τα οποία αναπτύσσουν. Το αντίθετο θα πρέπει να κάνουμε. Να ψάχνουμε να βρούμε με αυτομεξία τι εγώ και πού εγώ φταίω. Και μου συνέβη και αυτό. Όχι που φταίει ο Θεός, που εγώ φταίω.
σε μια οικογένεια, πενταμελή, τετραμελή. Αν και σήμερα οι οικογένειες, όπως έχουν γίνει, χωρισμένα τα περισσότερα ζευγάρια, και υπάρχει μια μάνα με ένα παιδί, ένας πατέρας με ένα παιδί, αλλά εν πάση περιπτώσει η καλύτερη οικογένεια είναι μια τριμελή οικογένεια. Δηλαδή πατέρας, μάνα και ένα παιδάκι. Δεύτερο, δύσκολα να κάνουμε. Αποφεύγουν την πυκνοφωνία και ας λέει η ελληνική εκγραφή ότι η γενή δια της τεκνογωνίας σωθήσει. Θα κάνω εδώ μια παρένθεση. Θα σας αναφέρω ένα όνειρο το οποίο είδε η μητέρα όταν κοιμήθηκε η μητέρα της. Η μητέρα ήταν μοναχή, μοναχή παλισία. Όταν κοιμήθηκε η μητέρα της, επειδή είχε πολλά παιδιά, κάνει, δεν μπορεί πήγε να κλείσει. Όχι γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί δεν προλάβει. Οπότε όταν κοιμήθηκε και έφυγε από αυτή τη ζωή, η μητέρα μου είχε ένα άγχος, η οποία μητέρα μου έκανε δύο παιδιά, εμένα και τον αδελφό μου. Όταν κοιμήθηκε, φυσικά εξομολογήθηκε την όψη και μόνος εξομολογιόταν η γιαγιά. Αλλά η μητέρα μου ανησυχούσε και έκανε τριήμερη αλάδοτη νηστεία και προσευχή συνέχεια. Και παρακαλούσε τον Θεό να της δείξει πού είναι η ψυχή της μητέρας της. Και τότε παρουσιάζεται η μητέρα της να λάβει στα λευκά, μέσα σε ένα ωραίο, μεγάλο σπίτι, μέσα σε μια κοιλάδα πανέμορφη με λουλούδια. Και της λέει, κόρη μου, μη στεναχωριέσαι για μένα. Διότι εγώ εσώθηκα προς χάρη των παιδιών που έκανα. Σώθηκα, διότι ο Κύριος μου δικαιολόγησε τα πάντα, διότι είχα τόσα πολλά παιδιά να μεγαλώσω. Και όταν μου έλεγε, Κύριε, δεν προλάβαινα, γιατί είχα τα παιδιά. Γιατί της λέγει η γενή, δια της τεκνογωνίας, σωθήσε. Να γιατί σώσε. Διότι έχει μια μεγάλη δικαιολογία και εκεί η μητέρα μου, α, συγγνώμη, και συνεχίζει η γιαγιά και της λέει, εσύ όμως, κόρη μου, που έκανες δύο, θα σου ζητήσει ο Θεός μέχρι λεπτομερείας λόγο για τα έργα σου. Διότι εσύ δεν θα έχεις δικαιολογία να πεις γιατί δεν έκανες το ένα ή το άλλο. Εκεί τελείωσε το. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα γιατί ο Θεός λέει στην Αγία Γραφή η γυναίκα δια της τεκνογωνίας σωθήσατε. Διότι έχει ένα ισχυρό λόγο ότι μεγαλώνοντας τόσα παιδιά και προσπαθώντας να τα βγάλω ανθρώπους σωστούς στην κοινωνία, τίμιους, κοντά στο Θεό, εγώ έπρεπε πίσω να μείνω να μαγειρέψω. Γιατί τα στέλνουν τα παιδιά στην εκκλησία. Η ίδια πολλές φορές δεν προλάβαινε να πάει όμως. Η ίδια δεν ήταν εντάξει απέναντι στα καθηκοντά της. Δηλαδή, να κάνει την πρωινή μάλλον την προσευχή, να πηγαίνει να χτυπάει κάθε φορά για την καμπάνα, δεν χτυπάει μόνο τις Κυριακές, που εμείς έχουμε αφιερώσει μόνο τον Κυριακά από τον εκκλησιασμό. Και όταν μιλάμε για εκκλησιασμό, εννοούμε στο μυαλό μας την Κυριακή. Λέτε ότι δεν υπάρχει ο συγγενός. Λέτε και δεν υπάρχουν γιορτές στην διάμεση. Αλλά όταν έχεις 15 παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να προλάβεις να πας και τις καθημερινές, να πας στους εσπέντρους, να κάνεις όλα τα καθήκοντά σου όπως πρέπει. Είναι μια πολύ καλή, όπως είπε, με αυτό το πράγμα δικαιολογήθηκε στον Θεό και μαζί με άλλες μητέρες τις κατέταξε μαζί με την γιαγιά μου στην πόρτα του Παραδείσου. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το τι σημαίνει η γενή δια της τεκνογωνίας σωθήσατε. Για σκεφτείτε τώρα μια οικογένεια 15 μελή ή και τριμελή που είναι ο προηγουμένος ή τετραμελή. Μέσα στο σπίτι ενώ θα πρέπει να υπάρχει
μια άλφα γραμμή. Το κάθε μέρος της οικογένειας να κάνει το δικό του θέλει. Δηλαδή, ο πατέρας να κάνει αυτό που θέλει εκείνος. Η μάνα να κάνει αυτό που θέλει εκείνη. Το ένα παιδί να κάνει αυτό που θέλει εκείνη. Η κόρη να κάνει αυτό που θέλει εκείνη. Είναι δυνατόν να σταθεί αυτή η οικογένεια όταν ο πατέρας έρχεται στο σπίτι του ότι όλα θέλει. Θέλει στις δύο τη νύχτα, έρχεται στις δύο. Θέλει η γυναίκα να μαζευτεί στις τέσσερις, μαζεύεται η μάνα στις τέσσερις. Θέλει να μαγειρέψει, μαγειρέψει, δεν θέλει να μαγειρέψει. Θέλει να μαγειρέψει την ώρα και την ώρα. Δεν θέλει να διαβάσει, δεν διαβάσει. Κάνει ό,τι θέλει. Βάζει ο ακριβώς που θέλει να σου πει, σα γνωρίζει. Αυτό το σπίτι θα την αχλεί πολύ σύντομα στον αέρα. Πολύ σύντομα θα την αχλεί στον αέρα. Ποιος φταίει? Φταίει ότι δεν πειθάρισαν στο οικογενειακό πρόγραμμα. Όταν μέσα στην οικογένεια ο καθένας κάνει το δικό του, τεινάζει την οικογένεια στο μέλλον. Εδώ έχει να κάνει θέμα με παππού. Μα αυτό έκανε και ο Αδάμ. Με την Εύα. Γι' αυτό είπαμε σε άλλο κήρυγμα ότι βρέθηκε εκτός του παραδείσου. Διότι έκανε το δικό του το θέλημα. Έκανε αυτό που ο Αδάμ και η Εύα ήθελε. Και ενώ ήταν στο θρόνο του Θεού, Αδάμ, πού είσαι? Ήταν μαζί με τον Θεό. Κύριε, λέει, άκουσα τα βήματά σου και κρύφτηκα. Άρα ήταν μαζί με τον Θεό. Ξέρετε, ο ναός που σχολίζεται, το θρόνο του Θεού, υπολογίζουμε ότι είναι εδώ μέσα, στο Άγιο Βήμα, το Ιερό Βήμα. Η Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος του Χριστού μας και το τραπέζι του μυστικού δίδυμου, αυτό συμβολίζει. Κυρίως συμβολίζει όμως τον τάφο, όπου μέσα από τον τάφο του Χριστού, κάθε Πάσχα, βγαίνει το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως. Κάποτε πήγαινα στα Ιεροσόλυμα, μεγάλη εβδομάδα, αλλά από τότε που έγινα κληρικός, είναι κάτι δύσκολο να λείψει κανείς από τη θέση τη μεγάλη εβδομάδα και γι' αυτό πηγαίνω πάντοτε μετά το Πάσχα, την Δευτέρα του Πάσχα, συνήθως φέρνω με γκρου εξαρτηνό, όπως και φέρνω στο Άμε με γκρου, μαζί με το μοναστήρι, φέρνουμε από εδώ από την Αθήνα και πηγαίνουμε στην Ιεροσόλυμα. Αμέσως μετά το Πάσχα που είναι αναστάσιμη περίοδο. Και τι γίνεται το φίλο, το Πάσχα. Βγαίνει το Άγιο Φως μέσα από τον τάφο μας. Και γι' αυτό πάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχουν πάντοτε αναμένα τα καντήλια. Είναι ακριβώς το που το φως βγαίνει μέσα από τον τάφο μας. Εδώ λοιπόν είναι ο θρόνος του Θεού. Και όπως είχαμε πει σε προηγούμενο κήρυγμα, ο Θεός πέταξε τον άνθρωπο έξω. Και έκλεισε. Να μην έχουμε θέα προς τα μέσα. Δεν μπορούμε να δούμε τον παράδεισο εκεί που είναι ο Θεός. Κόπηκε η κοινωνία μας. Η επικοινωνία μας με τον Θεό. Άμα κλείσω την πόρτα εδώ, και όπως είναι και τα παραπόρτια κλειστά, δεξιά και αριστερά, δεν βλέπει κανείς τι γίνεται μέσα στο παράδεισο. Και τι λέει, τι ψάχνουμε τώρα το μεγάλη Σαρακοστή. Εκάθισε Αδάμ απέναντι του παραδείσου και έκλαιγε μπροστά. Για κοιτάξτε το κάθεστε. Απέναντι του παραδείσου. Εδώ ο παράδεισο, απέναντι του παραδείσου κάθε ο άνθρωπο. Και κλαίει μπροστά. Και λέει, κοιτάξτε μου παράδεισο που σε έχασε. Κόπηκε η κοινωνία. Κόπηκε η κοινωνία με τη ζωή, κόπηκε η κοινωνία με το φως. Κόπηκε η κοινωνία μας με τον Θεό. Και αφού κόπηκε η κοινωνία με τη ζωή, επήλθε ο θάνατος. Και γι' αυτό πεθαίνει. Γιατί ο Χριστός είναι η ζωή μας. Αλλά τα κόψαν τη ζωή. Θα τα βρείτε αυτά και μέσα στο βιβλίο που σας είπα. Εκτενέστερα, με λεπτομέρειες, εδώ τα αντιπαρέπεται. Εκεί θα καταλάβετε ότι το τέμπλο αυτό είναι αυτό το φράγμα που έβαλε ο Θεός και έβαλε λίγο σε εγκέφαλο του, με πλήρη την ορυφαία να την κάνει την είσοδο να μην μπορεί να μπει κανείς ξανά μέσα στο παράδεισο. Γι' αυτό έχουν τα δύο παραπόρτια αγγέλους με τις ορυφαίες τους.
Και κλείνει και η ωραία πύλη. Αλλά η ωραία πύλη γιατί άνοιξε? Διότι αποφάσισε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος να γίνει άνθρωπος και να έρθει σε κοινωνία ξανά με τους ανθρώπους. Και γι' αυτό τι κάνει? Γκρεμίζει το δεύτερο πρόσωπο, σπάει το χώρισμα. Το αναφέρει εκεί το τροπάριο που λέει ότι το μεσόδειχο εγκρεμίστηκε, που ψάχνουμε τα Χριστούγεννα κάπου που λέει το μεσόδειχο με μου μεγαλώσουμε. Καταργείται. Ακριβώς και τι. Σπάει, καταργείται και ανοίγει μια είσοδο. Και περνάει ο Χριστός και βγαίνει το πιστεύω, που είναι μέσα ο Χριστός. Και φωνάζει στον κόσμο, ελάτε ξανά σε επικοινωνία μαζί μου. Και έτσι ξανά άνοιξε η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Γι' αυτό λέγεται και κοινωνία με τον Θεό από τον τρόπο. Το ίδιο το σώμα του Θεού λέγεται κοινωνία. Θεία κοινωνία, κοινωνία με τον Θεό ξανά ξεκίνησε. Θεού κοινωνία. Αυτός είναι ο συμβολισμός αυτών των πραγμάτων. Γιατί ήδη κάνουμε μια παραγωγή και την άξαμε, όπως είπα, τον παράδεισο και την ανεκτός. Όπως η οικογένεια την άξαμε στον αέρα όταν κάνει το δικό της πρόγραμμα. Εκεί τι κάναμε, ο άνθρωπος έκανε το μικρό πρόγραμμα. Ο άνθρωπος, εκεί τι έκανε μέσα στον παράδεισο, έκανε το δικό του θέλημα. Η Εύα έκανε το δικό της, αλλά ο Θεός έκανε κάτι άλλο. Ποιο είναι το θέλημα? Ο άλλος του κόσμου, ο Αγιορείτης, μας μιλάει ότι υπάρχουν τρεις θελήσεις. Η μία είναι η θέληση του Θεού. Το τι θέλει ο Θεός. Το ένα θέλημα. Το δεύτερο θέλημα, τα άλλα δύο είναι δικά μας. Υπάρχει το λογικό θέλημα, λέει, και το παράλογο. Το λογικό θέλημα είναι η καλή θέληση. Το να θέλω το καλό, να θέλω τα λαμβάνω. Και υπάρχει η κακή θέληση, η οποία θέλει τα κατώτερα, θέλει τα πατώτερα. Αυτές οι τρεις θελήσεις παλεύουν μεταξύ τους. Γίνεται μια μεγάλη πάλη. Η κατώτερη θέληση παλεύει και χτυπά το θέλημα του Θεού. Και χτυπά και το θέλημα το δικό μας το καλό. Το θέλημα το καλό το πολεμάει. Να το κερδίσει ο Χριστός, δίνει μάχη ο Χριστός. Να κερδίσει το καλό, την καλύτερη θέληση. Ενώ το κακό μας το θέλημα, η κακή επιθυμία, πολεμάει εκείνη την ώρα να κερδίσει την καλή θέληση την δική μας. Ένα παράδειγμα. Αναφέρουμε ένα τυπικό έργο μπροστά μας. Για Πάσχα. Και είναι Τετάρτη. Το θέλημα του Θεού τι μας λέει? Μην φάμε. Αυτό θέλει ο Θεός. Εγώ τι κοιτάω κοντά από την Πάσχα, τη λιγουρεύω με μένα. Λειτουργεί αμέσως το κατώτερο θέλημα. Και μου λέει δεν πειράζει τώρα. Δεν χάθηκε ο κόσμος με μία Πάσχα. Φάει μια έλεγχη με κουταλιά, τη μισή δεν πειράζει. Έπεισε ο ίδιος εξάλλου. Φάει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πολεμάει. Αρχίζω και το σκέφτομαι. Έχω και το συγγενή δίπλα ή τη φίλη που μου λέει: έλα καημένη μου τώρα, ας είναι όλη η αμαρτία του. Η Πάσχα, σιγά. Και γίνεται η μαμάχη μέσα. Ο Θεός με πολεμάει και μου λέει: μη φας. Είναι Τετάρτη σήμερα. Το θέλημα του άλλου με πολεμάει και εκείνο. Πρέπει η Πάσχα θυσία να κερδίσει, λέει ο άλλος του κόσμος, η καλή θέληση. Κερδίζει η καλή θέληση πάνω. Ή η καλή θέληση υποτάσσεται στην κακή θέληση, στην κατώτερη. Η ανώτερη θέλησή μας υποτάσσεται στην κατώτερη. Και έτσι ο άνθρωπος αυτά. Και χάνει τη μάχη ο Θεός. Και εμείς μας. Ενώ θέλετε η καλή θέληση να υπακούσει στη μάχη και να δείτε κάτω αυτό που θέλει ο Θεός. Αν το έκανε αυτό και ο Αδάμ και η Εύα, και έλεγαν στην κακή του επιθυμία να φάμε από αυτό το δέντρο που την είχε σφυρίξει ο δέντρο μας. Και η καλή θέλησή του
είχε υπακούσει στην τέλη του Αγίου και έλεγε: εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό είπε ο Θεός στο τέλος. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι που το είπε. Γιατί είδατε τι τους έκανε. Τους έκανε μέσα στο μυαλό του Αδάμ και της Εύας. Γιατί να μην φάτε. Ξέρετε γιατί δεν θέλει ο Θεός να φάτε. Να μην γίνετε αθάνατοι, να μην γίνετε θεοί κι εσείς. Τι με ενδιαφέρει εμένα, έπρεπε να πει ο Αδάμ και η Εύα. Γιατί το είπε ο Θεός. Το είπε για ένα τέλος. Για ένα τέλος. Όπως έλεγε σε κάποιον έννοια. Πατέρα και κληρικό. Για ένα τέλος. Στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως μας λέει ότι την εποχή του Αντιχρίστου οι άνθρωποι θα σφραγιστούν με τη σφραγίδα του Αντιχρίστου στο μέλλον και στο δεξιχέρι. Και μας λέει η Αγία Γραφή μέσα ότι ποιοι πάντας θα κάνει όλους ο Αντιχρίστος. Το σύστημα ο Αντίχριστος και τα όργανα. Ποιοι πάντας μικρούς και μεγάλους ή να δώσω στην αυτή χάρα επί της δεξιάς και όσο και του μετώπου. Και τι λέει, ότι όποιος δεν το κάνει δεν θα μπορεί να πουλάει ή να αγοράσει. Δηλαδή δεν θα μπορεί να κάνει καμία οικονομική συναλλαγή. Μέσα σε όλα τα σημεία που δίνει ο Θεός για το πότε θα είναι η εποχή του Αντιχρίστου μας δίνει και αυτό το σημείο το οποίο πρέπει εδώ να προσέξουμε. Πάρω την άλλο θέμα, εγώ θα το συνδέσω με το κύριο ομιλία. Λέει μέσα εκεί το εξής, ότι ποια είναι τα σημεία θα γίνει η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, θα έχει χτιστεί ο ναός του Σολομώνος, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το άλλο, θα γίνει η πατέρας και η Αγία Γραφή. Ποια θα είναι τα σημεία που θα καταλάβουν ότι πλησιάζει η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας και η μέρα του Αντιχρίστου. Όταν μιλάει για τον Αντίχρηστο, λέει θα το καταλάβετε, διότι θα αλλάξει το οικονομικό σύστημα. Αυτό βλέπει ο προφήτης. Και αν μπορέσουμε να το διακρίνουμε και να το δούμε, θα πέσουμε σε παγίδα. Δεν είναι μια οποιαδήποτε σφραγίδα. Μου λέει ότι με αυτή τη σφραγίδα δεν θα μπορώ να κάνω οικονομικές συναλλαγές, να πουλάω ή να αγοράζω. Παρά όποιος έχει πάρει αυτό το χάραγμα στο δεξί του χέρι ή στο μέλλον. Πώς γινόντουσαν οι οικονομικές συναλλαγές την εποχή των Αποστόλων και πιο παλαιότερα. Έδινα αυτό το είδος και έπαιρνα άλλο είδος. Έδινα αλεύρι, μου δίνανε αυγά. Δεν υπήρχε χρήμα στην αρχή. Γινόταν είδος με είδος. Μετά αργότερα βρέθηκαν τα χρήματα και πήγαμε είδος και το κλείνω με χρήμα. Σήμερα έχει αλλάξει ο τρόπος που πληρώνεις. Μπορώ και πληρώνω είτε με επιταγές, δεν χρειάζεται να μου πείσουν πριν, είτε με κάρτες. Το χρήμα είναι αόρατο. Το έχω σε μία κάρτα μέσα, δεν το βλέπω, ούτε το αγγίζω. Αλλάζει ο τρόπος συναλλαγής. Δεν το πιάνω και στα χέρια μου. Ο Ιωάννης προχωράει πιο πέρα και λέει δεν θα είναι μόνο μια κάρτα. Ο τρόπος συναλλαγής θα γίνεται με το δεξί σας χέρι και με το μέλλον. Όταν το δείτε αυτό και πάει να εφαρμοστεί, τότε είναι η εποχή του Αντιχρίστου. Θα καταλάβετε πότε θα γίνει, πότε είναι η εποχή. Και τι μας λέει ο Ιωάννης, ότι όσοι το πήραν, ευλήθησαν εις τη γέννα του Πυρός. Όσοι το πήραν, ευλήθησαν εις τη γέννα του Πυρός. Μου λέει και ένας κληρικός αυτός ο πατέρας. Μα μου λέει, αφού δεν θα αρνηθώ τον Χριστό, γιατί να μην το πάρω. Του λέω, γράφει πουθενά μέσα σε εκείνη η γραφή, ότι όταν μας το δώσουμε, θα
μας πούνε αρνήσου τον Χριστό, αρνήσου την Εκκλησία, αρνήσου την πίστη σου. Δεν γράφει το πράγμα. Δεν το γράφει. Μου λέει αυτός να μην το πάρω. Γιατί όσο το πήρα, μα και αυτό δεν αρνούμε τον Χριστό. Γιατί δεν κάνω οικονομική συναλλαγή, δεν είναι οικονομική συναλλαγή. Του λέω εγώ πατέρα μου, δεν ψάχνω το γιατί. Το γιατί το ξέρει ο Θεός που πάρω. Το γιατί μου λέει μην το πάρω. Αν και είναι απαντημένο το γιατί. Γιατί η ίδια μόνη τα πλέον. Όταν σου πει ο Χριστός, μην το κάνεις αυτό. Και εσύ πας και το κάνεις, είναι άμεση το περίπατος. Εγώ θα κάνω ακριβώς αυτό που μου λέει ο Θεός. Να μην το πάρω και θα υποστώ τη συνέχιση. Θα υπακούσω στη φωνή του Θεού. Δεν θα κάνω αυτό το οποίο έκανε ο Αδάμ και την Εύα και η Εύα και δεν. Ο Αδάμ με την Εύα και δεν υπήρχουσαν στη φωνή του Θεού. Θα κάνω λοιπόν ακριβώς το ίδιο. Θα υπακούσω στη φωνή του Θεού. Εξάλλου έρχεται ο Άγιος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που θέλω να το προσέξουμε. Έρχεται ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Έρχεται ο Άγιος Οικουμένος. Και κυρίως σας λέω ένα μεγάλο πατέρα, πως είναι ο Χρυσόστομος, ο οποίος λέει ο Χρυσόστομος, προσέξτε καλά, διότι ο Αντίχριστος, όταν έρθει, δεν θα παρουσιαστεί να σας πει καλημέρα σας, είναι ο Αντίχριστος, θα προσχεστεί ως άνθρωπος. Και δεν θα τη λέει μόνο στον ναό του Σολομώντα, αλλά θα μπαίνει και θα προσκυνάται στους δικούς μας ναούς. Θα μπαίνει και θα προσκυνά και στους δικούς μας ναούς. Το λένε και οι τρεις άνθρωποι. Άρα όταν είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος κρύβεται πολύ καλά, γιατί αλίμονο, εάν αντιληφθούμε ότι αυτό το πρόσωπο είναι ο Αντίχριστος. Δεν το θέλει αυτό. Δεν το θέλει αυτό να το αντιληφθούμε. Και είναι εύκολο να το αντιληφθούμε, δεν είναι αδέρφια μου εύκολο. Αντιληφθήκαμε εμείς οι ιερείς, το τότε οι ιερατοί. Μήπως αντιληφθήκαμε την έλευση του Χριστού. Οι ιερείς μας τότε και οι ιερείς μας. Η τότε Εκκλησία, η οποία περίμενε τον Μεσσία, τον ανέμενε, διαβάζει τις προφητείες. Όταν ήρθε ο Χριστός, τον απερίφθησαν. Όχι. Δεν τον απερίφθησαν. Δεν κατάλαβαν ότι το πρόσωπο αυτό ήταν ο Μεσσίας. Και εγώ ερωτώ απλά. Δεν αναγνωρίσατε τον Μεσσία. Θα αναγνωρίσουμε τον Αντίχριστο. Γι' αυτό λέει θα κλονιστούν οι δυνατόν και οι εκλεκτοί. Θα την πάρουν δηλαδή. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Σοφίτης ότι θα στείλει ο Θεός τους δύο προφήτες που θα μας δείξουν ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αλλά και πάλι λέει δεν θα ακολουθήσουν όλοι οι Έλληνες, οι Αρχιερείς και όλη η Εκκλησία τους δύο προφήτες. Θα πλανηθούν. Θα πλανηθούν. Και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή θέλει. Διότι λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος ότι θα μπαίνει και ο Άγιος Οικουμένος και ο Άγιος Θεοφύλακτος και μέσα στην Εκκλησία. Όταν λοιπόν μπαίνει και μέσα στην Εκκλησία και τον βλέπεις και προσκυνάει το Ευαγγέλιο και κάνει και το Σταυρό, πώς εγώ θα μπορέσω να αντιληφθώ ότι αυτός ο κυβερνήτης είναι ο Αντίχριστος. Ο ίδιος ο Δεσπότης, ο ίδιος ο Παπάς, θα μου πει παιδάκι μου, πώς την έπρεπε ο Ευαγγέλιο. Ποιος Αντίχριστος είναι αυτός. Ναι, αλλά αυτό είναι προφητευμένο ότι θα το κάνει για να εξαπατήσει τον κόσμο. Όπως όλοι αυτοί που κάνουν όλα τους σταυρώνους και μπαίνουν στις εκκλησίες μας, βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί, που λένε ότι πιστεύουν στον Χριστό και σου λένε ότι στα πανηγύρια μας είναι πρώτοι. Σας ρωτώ, πιστεύουν στον Χριστό ή στη μασονία. Πού υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν να πιστεύεις στον Χριστό.
Χριστό, αδέρφια με τον Θεό. Να πιστεύει στον Χριστό και να μην ζει όπω θέλει ο Χριστό. Και να μην ζει όπω θέλει ο Χριστό. Ποια είναι η ζωή των πολιτικών μα, που όχι μόνο δεν εφαρμόζουν το λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού, αλλά όπω βλέπετε πάντα συνέχεια κόντρα στο θέλημα. Και γι' αυτό θα συνεχίσω να επιμένω στην άποψή μου ότι ο Αντίχριστος δεν θέλει αντίγραφο του Χριστού. Δεν είναι αντίγραφο, είναι αντίγραφος του Χριστού. Ό,τι νομοθέτησε ο Χριστός, ως Θεός θα νομοθετούν το αντίθετο. Και γι' αυτό προετοιμάζουν με αντίχριστες νομοθεσίες. Δεν είδατε που πάνε να καταργήσουν και την Κυριακή. Να την κάνουν ημέρα εργάσιμη. Ό,τι νομοθέτησε ο Θεός, αυτοί νομοθετούν ακριβώς αντίθετο. Δεν είδατε ότι η γενίκια της τεχνογνωσίας ορίσεται. Πώς τώρα με τα μέτρα που λαμβάνουν θα μπορέσει όταν ο μισθός ο κατώτατος πάει το παιδί να πρωτοδουλέψει, θα είναι 400 ευρώ. Πώς θα κάνει παιδιά για να κατακτεί με 400 ευρώ. Και όταν το κάθε παιδί το φορολογεί. Άρα είναι αποτρεπτικό, με αποτρέπει με τον νόμο που κάνει από αυτό που μου λέει να κάνει ο Θεός. Με αποτρέπει και το μυστήριο που κάνουν και γι' αυτό είδατε τι έχουν κάνει. Έχουν κάνει το πολιτικό γάμο που δεν είναι γάμος. Έχουν κάνει το σύμφωνο συμβίωσης. Σύμφωνο συμβίωσης, δηλαδή πάμε και γράφουμε ένα συμβόλαιο, αυτό το γάμο υποτίθεται το συμβίωση που έχει κάνει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Με τη σύζυγό του δεν έχουν κάνει ούτε πολιτικό. Έχουν χαρτί συμβίωσης. Απλώς συμβιώνουν και έχουν κάνει και πιο παιδάκι όπως έχουν κάνει. Να είναι καλά, ναι. Αλλά αυτό είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού. Άρα νομοθετούν, καταργούν το μυστήριο του γάμου και νομοθετούν το αντίθετο. Νομοθετούν την έκδοση. Είδατε τώρα τι άλλο έκανε. Προγενετικό έλεγχο. Πηγαίνει η γυναίκα μολυσμένη έκδοση και λέει υποχρεωτικά ο γιατρός, για να σε αναλάβω, για να σε αναλάβω, θα πρέπει να σου κάνω προγενετικό έλεγχο. Μήπως το παιδί έχει κάποια αρρώστια. Και αν σου λέει ο γιατρός έχει κάποια αρρώστια, όπως πριν έρθω εδώ στον δρόμο, με πήρε κάποιο τηλέφωνο κυρία και μου λέει, διάρκεια μου λέει, μου είπαν οι γιατροί ότι επειδή έχω έρυθρα, το παιδί πιθανόν να γεννηθεί άρρωστο. Και πρέπει μάλλον να κάνουμε έκπτωση. Τη λέω, όχι κυρία μου. Αν είναι το θέλημα του Θεού να σου δώσει ένα σταυρό με ένα άρρωστο παιδί, εμείς δεν είμαστε οι δωρονάτες. Δεν έχουμε και άλλο. Εμείς θα σηκώσουμε το σταυρό μας που θα μας δώσει ο Χριστός. Θα υπακούσουμε στο θέλημά του. Αν σου δώσει άλλο στο παιδί, θα τη σηκώσει αυτό το σταυρό μέχρι την ημέρα που θα κλείσει τα μάτια σου. Αν αυτό θέλει ο Θεός. Αλλά τάξε το παιδί στην Παναγιά και έχει ελπίδα και πίστη στην Παναγιά. Έχει τη δύναμη την Παναγιά να το κάνει και έστω. Εσύ μην πας να παρήξεις. Μα ο γιατρός μου λέει ναι. Να ο προγεννητικός έλεγχος που είναι υποχρεωτικός και σου λέει ο γιατρός δεν αναλαμβάνω τι κοίηση. Δεν αναλαμβάνω να σε ξεγεννήσω. Εγώ δεν θα βγάλω το όνομα ότι βγάζω ανάπηρα παιδιά. Το είπε γιατρός του νοσοκομείου του Ρήμου. Δεν θα βγάλω το όνομα ότι γεννώ ανάπηρα παιδιά. Του Πανεπιστημίου, νοσοκομείο. Βλέπετε ότι νομοθετούν. Και έχουν νομοθετήσει νόμιμα και τις εκτρώσεις. Από το βιβλιάριο που είχα, που πληρώνουμε τα ένσημα, ένα μέρος φεύγει για τις δημόσιες εκτρώσεις που γίνονται στο δημόσιο. Δηλαδή φορολογούμεθα και τα χρήματά μας ένα τμήμα πάει στα νοσοκομεία για να γίνουν εκτρώσεις. Που η εντολή του Θεού είναι ξεκάθαρα οφωνεύσεις. Ψηφίζονται νόμοι συνέχεια αντίθετοι με το Θείο Θεό. Τελείως. Αυτό σημαίνει ότι όταν έρθει ο Αντίχριστος θα έχει 3,5 χρόνια τέτοια. Δεν έχει πολλά.
Πρέπει ήδη να πιτάχνουν όλα έτοιμα. Εμείς πού θα πειθαρχούμε. Πειθαρχεί δι Θεό μάλλον οι ανθρώπες. Εμείς πρέπει να πειθαρχούμε στο θέλημα του Θεού. Αυτό θα μας ξεχωρίσει. Αυτό είναι που διακρίνει τους πιστούς. Ο πιστός διακρίνεται διότι ακολουθεί το θέλημα του Θεού. Δεν είναι εύκολο, λέει ο Άγιος Νικόδημος, το να πράττει στο θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ δύσκολο, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Πράγματι, όταν είσαι μια νέα κοπέλα, 25, 30 χρόνια και ξέρεις ότι το παιδί που θα γεννήσει θα είναι ανάπηρο και μια ζωή θα βασανίζεται και εκείνο και εσύ. Και όλοι οι συγγενείς από πάνω, όλοι οι φίλοι σου λένε κάνε έκπτωση. Και εκείνο θα βασανίζεται και εσύ θα βασανίζεσαι. Και έχει τη φωνή του Θεού και σου λέει όχι. Το σταυρό που σου δίνω θα το σηκώσει μέχρι το τέλος. Πόσο εύκολο είναι ο σημερινός άνθρωπος να υπακούσει στο θέλημα. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Νικόδημος. Είναι εύκολα, λέει, αλλά να ξέρετε ότι δεν σώζεστε επειδή κάνετε 40 μέρες νηστεία. Δεν πρόκειται να σωθείτε. Δεν πρόκειται, λέει, να σωθείτε επειδή κάνετε πολλές μετάνοιες. Δεν πρόκειται να σωθείτε επειδή κάνετε ώρες όλη τη νύχτα που βοσκίνει. Κάντε όσο θέλετε. Δεν πρόκειται να σωθείτε, λέει, επειδή κάνετε χαμηκητία. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν κινούνται στα κρεβάτια, βάζουν κάτω μια κουρελού, να χαλεί και κινούνται στην κουρελού επάνω. Για να βασανίσουν το σώμα του, να υποφέρουν και το Χριστό. Δεν πρόκειται να σωθείτε, λέει. Δεν πρόκειται να σωθείτε, λέει, από τις αγριμνίες. Πάντω σε αγριμνίες θέλετε και σε αγριμνίες. Και πού τα λέει αυτά ο Άγιος Νικόδημος. Τα λέει στους μοναχούς που έχει λόγους. Τι μου κάνετε, λέει, να προσκελήσει αγριμνίες. Γιατί ξέρετε, η απεικονία στο Άγιον Όρος μπορεί να ξεκινήσει 7 η ώρα το απόγευμα και να τελειώσει την άλλη μέρα για το πρωί. Έχω τύχει τέτοια στιγμή στο Άγιον Όρος. Είναι η μεγάλη απεικονία που κάνουμε σε πανηγύρισεις και σε μεγάλους έργους. Όλες αυτές. Δεν πρόκειται να σωθείτε, δεν είναι τίποτα. Και τον ρωτά τον Άγιον Όρο. Και λέει, ποιος θα σωθεί τότε. Θα σωθεί εκείνος ο οποίος πράττει θέλημα του Θεού. Κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Έχει ως γνώμονα τη ζωή του το θέλημα του Θεού. Εμείς στη ζωή μας, για να το θέλημα κάνουμε. Για το θέλημα του Θεού έχει να κάνει τώρα, πατέρες μου, σεβαστοί και αγαπητοί μου αδελφοί, έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Στην καθημερινή μας ζωή έχει να κάνει το θέλημα. Πού είναι από το εύκολο μέχρι το δύσκολο. Ένα δύσκολο είναι το ζήτημα να σου πει ο γιατρός ότι έχεις άρρωστο παιδί, τι κάνεις. Δεν είναι εύκολο να το αποφασίσεις. Θέλει πολύ μεγάλη πίστη. Θέλει δύναμη. Και αν σου τύχει και το δεύτερο, γιατί έχω το οικογένεια που έκανε και το πρόγραμμά του και το δεύτερο πάνω. Τι κάνεις σε αυτήν την περίπτωση. Δύο παιδιά ανάμενα. Ακολουθείς το θέλημα του Θεού. Αλλά το θέλημα του Θεού και στα εύκολα και στα δύσκολα. Να σας πω ένα εύκολο. Μερικά εύκολα. Πώς πρέπει να ζει για δείτε το δείγμα. Εκεί βλέπετε τον Άγιο Μιώργο, τον Άγιο Νίκονα, τον Άγιο Κωνσταντίνο Μεγελέ, τον Άγιο εκεί σε Ρεφή του Σάββατο, τον Άγιο Δανιήλ, την Αγία Άννα, την Αγία Σουσάννα. Όλοι αυτοί τι ήταν. Τι ήταν αδερφοί, εξωγήινοι. Δεν ήταν αγαπητή Σουσάννα. Δεν καθόταν εδώ στο κάθισμα που κάθεστε εσείς πριν μερικά χρόνια. Δεν ήταν μια γυναίκα που ήταν ανάμεσά μας και αυτή πήγαινε στην εκκλησία και καθόταν σε μια καρέκλα και τσοκολογιόταν, κοινωνούσε, πλησιαζόταν. Έτσι δεν είναι. Η οποία κινήθηκε και απέκτησε αυτό που είχαμε πει σε ένα
κάνει μια άλλη ομιλία και έγινε φως. Η ζωή της ήταν προσαρμοσμένη στη ζωή των Αγίων. Πρόσεχε κάθε μέρα πώς ζει. Και ήθελε να ζει όπως ζούσε μια Άγια. Διότι οι Άγιοι έγιναν φως. Έγιναν φως. Πώς θα γίνει φως? Το έχουμε πει. Θα το βρείτε και μέσα στο βιβλίο που σας είπα προηγουμένως. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας? Πώς θα γίνω φως? Πώς θα πάρω και εγώ ένα φωτοστέφανο? Γιατί η Σωσάνα δεν ήταν Αγία Σωσάνα, ήταν η Σωσάνα. Που καθόταν σε μοσκάρες και εσείς στις καρέκλες. Και ο Άγιος Κωνσταντίνος ήταν εκείνος και καθόταν στις καρέκλες. Κι όπως σήμερα έφτασε και έγινε και βασιλεύς, άσχημα αυτό, άνθρωπος ήταν. Αλλά και παρότι έγινε βασιλεύς και κυβέρνησε, έφτασε και στην τελειότητα. Πώς το πέτυχε αυτό? Το πέτυχε από την ώρα που αποφάσισε να ζήσει όπως θέλει ο Θεός. Από την ώρα που μπαίνω σε αυτό το μονοπάτι που είναι δύσκολο. Και είναι δύσκολο γιατί? Γιατί η Σωσάνα έκανε κάτι που δεν ήθελε ο Θεός. Κοίταγε τους Αγίους, κοίταγε την Παναγία. Έκανε κάτι που τους έλεγε. Δεν θα κάνω κάτι που δεν το θέλετε εσείς. Να πω απλά πραγματάκια έτσι και παραδείγματα δηλαδή. Δεν είναι σημαντικά. Δεν είναι σημαντικά. Δεν γίνονται γιατί το θέλημα το θέλει από το εύκολο μέχρι το δύσκολο. Είναι η διάθεσή μου. Ίσως άνθρωπο. Εκεί που μιλάμε για γυναίκες. Θα πω και στους άνθρωπους. Ίσως άνθρωπο. Το πρωί ξύπνησε. Κοιμόταν γυναίκα. Σηκωνόταν. Πήγαινε στον καθρέφτη της. Κάποια στιγμή έφτασε μια ορισμένη ηλικία. Άσπασε το μάτι. Μη μου πείτε ότι δεν είχε επαφές τότε. Γιατί εγώ θυμάμαι από τα έργα του Κλεοπάτρα που ήταν βασίλισσα τη Αιγύπτου. Κλεοπάτρα και τα μάτια έβαλε, τα φρύδια έβαλε. Άρα φτιαχνόντουσα και τότε οι γυναίκες. Άρα πηγαίνοντας στον καθρέφτη που θέλει, βλέποντας τα άσπρα μαλλιά της. Να τα βάψω ή να μην τα βάψω. Ξέρετε, και από την όμορφη, την Παναγία. Τους Αγίους. Έλεγε εσύ, Αγία μου Παρασκευή, αν ζούσες, θα τα άρθω στα μαλλιά σου. Θα το θέλω ο Θεός. Να βαφτώ. Θα ήθελε ο Θεός να κάνω το φρύδι μου. Θα ήθελε ο Θεός να φορέσω ξόπλατα, να φορέσω ξέστητα, να κυκλοφορήσω το καλοκαίρι με ένα μπικίνι στην παραλία. Θα το έκανε η Αγία Παρασκευή? Όχι. Έλεγε και η Σωσάνα. Δεν το κάνει η Παναγία, δεν το κάνει ο Χριστός, δεν το κάνουν οι άλλοι, δεν το κάνουν και εγώ. Θα κάνω ό,τι θέλει μόνο ο Θεός. Απλό. Ελάτε που έχετε το εγώ μας και η φιλαυτία μας και η αυταρέσκη που κοιταγόμαστε στον καθρέφτη και λέμε τώρα πώς θα κυκλοφορήσω έτσι άνθρωπο όταν όλες οι άλλες είναι γύρω βαμμένες. Πώς που ο άντρας μου και τα παιδιά μου με θέλετε με βαμμένο το παλίκι. Πού θα υπάρχουν τώρα? Στο θέλημα του Θεού σαν τις οικογένειές μου το οποίο πιθανό να με πολέμησε τα αυταρέσκειά μου και στην ωραιοπάθειά μου, στο εγώ μου, γιατί τα ρώτησα κάποια, μου λέει, όχι, δεν το κάνω για τον άντρα μου. Αρέσει σε μένα για τον εαυτό μου το κάνω, εγώ αισθάνομαι. Άρα θέλει το εγώ να είναι ικανοποιημένο το εγώ της. Μπορεί ο Χριστιανός να έχει το εγώ. Μπορεί ο Χριστιανός να ικανοποιεί το εγώ. Το εγώ που θα κάνει ή αυτό που θέλει ο Θεός. Κοιτάξτε στα απλά πράγματα. Μπορεί και τον πατέρα του στράτους. Πώς θα τον βλέπατε τον πατέρα μας ήδη? Να καθόρισαν εκεί με ένα κουράκι. Σταυροπόδο. Ένα μουσικάκι δίπλα. Και να πήγαινε. Και να πήγαινε και στο γραφείο να του λέμε. Δεν σε λέω μέσα στον άλλο. Θα το έκανε ο Άγιος Νεκτάριος.
καλά να ακούσω. Ότι εσύ ήταν γέννης και είναι ανάγκη γέννης μετά. Όχι. Άρα αν θέλω και εγώ να γίνω άγιος, πρέπει να βαδίσω όπως μαθαίναμε στα κατηχητικά, στα χνάρια των Αγίων. Γι' αυτό μας έλεγε ο κατηχητής μας, στα χνάρια των Αγίων να βαδίζετε, παιδιά. Αυτό δεν μαθαίνετε. Στα ίδια των Αγίων. Εκεί που πάτησαν οι Άγιοι, εκεί να πατούμε κι εμείς. Όχι μόνο στον εκκλησιασμό που έχουμε, γιατί αυτό είναι εύκολο, λέει ο Άγιος του Πόθυνος. Όχι μόνο στην νηστεία, είναι εύκολο, νηστεύει. Όχι μόνο στην προσευχή, προσευχηθείτε ώρες, λέει, δεν σώζεστε. Όσες ώρες, όσες νηστείες να κάνετε, όσες προσευχές να κάνετε, όσες αρτυπνίες να κάνετε, λέει, δεν σώζεστε από αυτά. Αυτά, λέει, είναι βοηθητικά γυμνάσματα. Είναι ασκήσεις της ψυχής που πρέπει, λέει, να γίνονται για να γυμνάζεται η ψυχή. Η ουσία όμως, λέει, στη ζωή σου να εφαρμόζεις καθημερινά το θέλημα του Θεού. Πόσο λοιπόν εύκολο είναι να κάνω το θέλημα του Θεού, αδέλφια μου, στην καθημερινή μου ζωή. Και όταν φτάσω στο σημείο που θα έρθει το κράτος να μου πει για να μην φοροδιαφέρεις, γιατί μου κλέβεις το δημόσιο. Με αυτή δεν κλέβει. Είναι άγια. Ρωσία. Ο περιπτεράς. Δηλαδή θέλουν να πιστέψουν το κράτος έπεσε έξω. Επειδή η Εκκλησία δεν κόβει απόδειξη, επειδή δίνει το κερί. Και ρίχνεις μέσα λεπτά και δεν βλέπεις πως είναι. Δεν το μαθαίνει η φωνή. Πώς θες είσαι. Από εκεί έπεσε έξω το κράτος. Έπεσε έξω από σένα που ένα καφενείο, μια καφετέρια και δεν χτύπησες τα 2 ευρώ. Από εκεί έπεσε. Όχι από τα δισεκατομμύρια των υποβρυχίων και που βρίσκονται στις λίστες δραγκάτων. Από σένα έπεσε. Και γι' αυτό πρέπει να βρω τρόπο να κάνω μεταρρυθμίσεις και διορθωτικές αλλαγές. Διορθωτικές αλλαγές. Τι θα κάνω. Θα σε βάλω να χρησιμοποιήσεις ένα σύστημα με την κάθε σύστημα. Και είδατε πέρασε νόμος. Ό,τι κοστίζει πάνω από 500 ευρώ δεν μπορούμε να πάμε να το αγοράσουμε. Αν δεν έχω κάρτα να μου προτσίγει. Δεν μπορώ. Δηλαδή αν κάνει 550 δεν μπορώ. Να πάρω 550 ευρώ. Θα πρέπει να πάρω την κάρτα από την τράπεζα με το μικρό τσίπ, το η οποία είναι συνδεδεμένη η τράπεζα με την κάρτα μου και με την εφορία. Βλέπει το κράτος αμέσως που ψωνίζω, βλέπει τι ψωνίζω, βλέπει και το που είμαι, γιατί αφού ξέρει το κατάστημα που είναι, το εντοπίζει, άρα εντοπίζει και την παρουσία μου, με βλέπει που είμαι, βλέπει τι ψώνια έκανα και μου παίρνει το ανάλογο ΦΠΑ. Και τώρα το πήγανε, ήταν 1500 λίγο πέρυσι. Φέτος το πήγανε στα 500. Σε λίγο θα μας το πάνε στα 10 ευρώ. Άμα θέλετε μόνο, μέχρι 10 ευρώ να πάρετε μια τσίκλα. Και μετά θα μας πούνε ότι η κυρία εδώ μπροστά, που είναι και ηλικιωμένη, άντε να πάει το τέλο τώρα, στο μηχάνημα, η γιαγιά, να πάρει την κάρτα, λεπτά. Να πάρει την κάρτα, να τη γεμίσει και να κάνει και την εργασία. Που θα τη πρόξει ο Αλβανός, θα τη πρόξει ο Πακιστανός. Ο Α, ο Β, θα τη πάρει και την κάρτα και θα τη πάρει και την κάρτα. Ή θα τη πάρει την τσάρα και μέσα στην κάρτα σου θα είναι λίγο να τα φτάσει. Γι' αυτό μπορεί να πληρώνει ό,τι κάνει πάνω από 500. Όσα χρήματα έχει στην τράπεζα, θα είναι πλέον σε αυτή την καρτούλα. Αν έχει 10.000 ευρώ, 20.000 ευρώ, θα είναι σε αυτή την καρτούλα. Για να βλέπει το κράτος προς τα πού τα κινήσει. Και κάθε κίνηση θα φορολογείται. Για να μην ξεφεύγει από τη φορολογία. Να μην είσαι φοροφυγάς. Και τι θα πούνε μετά.
ότι κλέψα τις σκέψεις τι κάνω, κλέψα τον παππού τι κάνω, κλέψα το παιδί τι κάνω. Δεν γίνεται. Ο κόσμος χάνει τα χρήματα. Για να μην χάνετε, πάτε το στο χέρι. Και επειδή κάποιος μπορεί να σου κόψει το χέρι, καλύτερα να το έχετε και στο μέλλον. Γιατί όταν σου κόψει το χέρι, να σε δέσει κάπου και να πάει στο μηχάνημα και με το χέρι να το βάλει πάνω στο μηχάνημα, να σηκώσει τα λεφτά σου. Αλλά καλύτερα για να προλάβει εσύ, θα το έχει και στο μέλλον. Άμα σου κόψει το κεφάλι, καταργείται και ο λογαριασμό σου. Είσαι νεκρός. Κι όμως η Γραφή λέει ότι θα πάμε εκεί. Και εγώ σας ρωτώ. Αφού δεν θα μπορώ και μου λέει το θέλημα του Θεού να μην το πάρω, εδώ τα δύσκολα. Γιατί δεν το παίρνω, άρα δεν έχω σύνταξη. Άρα δεν μπορώ να πληρώσω την εφορία. Τι ψηφίστηκε όμως, ότι όποιος χρωστάει στην εφορία και δεν πληρώνει, παθαίνει. Γίνεται κατάσχεση περιουσίας. Κατάσχεση του σπιτιού που μένει. Δεν το είναι. Όποιος χρωστάει στην εφορία πλέον και δεν πάει να την πληρώσει, θα του παίρνουν το σπίτι. Κατάσχεση προσωπικής περιουσίας. Εμείς τους εκλέξαμε οι κυβερνάτες. Δεν τους εκλέξαν άλλοι. Μην ρωτήσετε τον Θεό γιατί θέλουν να κάνουν όλα αυτά. Γιατί αυτή βγήκε με τη δική μας ψήφο. Δεν βγήκε πάνω το ψήφο. Και ρωτώ, θα έρθει η ώρα που θα πάω να ψωνίσω τρόφιμα και δεν θα έχω χρήματα. Θα πάω να πάρω το γάλα των παιδιών, λίγο ψωμί, λίγο κρέας, δεν θα μπορώ. Θα μου πούνε το χάρα ή την κάρτα σου. Εγώ τι θα κάνω τώρα, αδελφοί μου. Θα πεθαίνω τα παιδιά μου στην οικογένειά μου ή θα με πετάνε έξω από το σπίτι και θα με πετάσω. Θα βρεθώ στον δρόμο. Θα βλέπω το παιδί μου να πεθαίνει από πείνα και εγώ θα πεθαίνω από πείνα. Τι θα κάνω εκείνη τη στιγμή. Τι θα κάνω εκείνη τη στιγμή. Τι θα κάνω. Ο Ιωάννης μας το λέει. Να πράξετε το θέλημα του Θεού. Αυτό που θέλει ο Θεός. Στα συναντζάρια που διαβάζει ο ψάχνης. Λέει πολλές φορές. Εκκινήθη ουσιακός, εσφαλιάστη, εκκρεμάστη, απέθανε με εκφαβολισμό. Πίνη απέθανε. Πέθανε λέει από πείνα. Κάπου το κλειδώσαν τον μάρτυρα και τον αφήσαν για μέρες και νύχτες, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό και λέει πίνη πέθανε από πείνα. Είμαστε εμείς έτοιμοι πνευματικά να εφαρμόσουμε το θέλημα. Από τα απλά θα έρθει σε λίγο καλοκαίρι. Ξεδίνονται οι γυναίκες και όλες είναι χριστιανές αυτές. Πάνε στις παραλίες. Θα πήγαινε η Παναγία έτσι. Θα κυκλοφορούσε έτσι η Παναγία. Βλέπετε γίνεται ένα μυστήριο πάνω και έχουν μπερδέψει τον ναό από την παραλία ή με το γύρο. Και πάλι θα πήγαινε η Παναγία έτσι. Οι άνθρωποι δεν φοράγανε. Δεν θα φοράγανε ένα ωραίο παντελονάκι Παναγία και δεν κυκλοφορούσε. Αν δεν το έκανε η Παναγία, εγώ γιατί το κάνω. Ομοίως. Πώς θα φαινόταν να ακούγατε τον πατέρα της Τράπου, τον κέντρο, τον πάτη του νεότερου, να μιλούσε και να έλεγε. Έλεγε το λιμαλά. Άντε και κάτω. Έκαλα δράστρο. Θα λέγατε Παναγίνη στον Παπά έπαιξα. Γιατί δεν το λένε, νομίζετε δεν λένε γλώσσα ή δεν ξέρουν αυτές τις λέξεις. Ή εγώ δεν τις ξέρω. Όχι τις ξέρω. Αλλά γιατί δεν τις λένε. Γιατί δεν θέλει ο Χριστός μας. Γιατί οι άλλοι δεν τις είπαν ποτέ. Και αφού εγώ θέλω να πατήσω στα ίδια, τον Αγίον και στο θέλημα του Θεού, δεν το κάνω. Προσαρμόζω τη ζωή μου σε αυτό που θέλει ο Χριστός. Δεν είναι εύκολο. Θέλει έναν αγώνα.
η προσαρμογή. Ενώ η νηστεία είναι εύκολη. Η μετάνοια να κάνει είναι εύκολη. Η αγριμία να καθίσει από τι 7 με τι 11 το πρωί είναι εύκολη. Το καθημερινό, στην καθημερινή μου ζωή, το θέλημα του Θεού, η εφαρμογή είναι το δύσκολο. Κι όμω λέει αυτό που θέλει. Και γι' αυτό στον Πάτερ ημών τι λένε. Γεννηθεί το θέλημά σου ω εν ουρανό, όπω γίνει στα ουράνια. Βοήθησε με Κύριε να το κάνω και εγώ πάνω. Και το ζητάω το να το βοηθήσει, γιατί δεν είναι εύκολο να το δεν είναι εύκολο να το εφαρμόσω. Το θέλει να το θέλει. Αλλά έρχονται δύσκολα χρόνια. Το βλέπετε ότι όσο πάμε, η κατάσταση χειροτερεύει. Και δεν είναι μόνο σε ελληνικό επίπεδο. Χτυπάνε πρώτα την Ελλάδα για να την εξολοθρέψουν, γιατί είναι η πηγή της ορθοδοξίας. Γιατί είναι η πηγή του φωτός. Γι' αυτό χτυπούν πρώτα οι σκοτεινές δυνάμεις την Ελλάδα. Διότι είναι η πηγή του φωτός. Ελλάς σημαίνει φως. Προέρχεται από τη λέξη σέλας. Ανοίξτε τα λεξικά. Άρα Ελλάδα σημαίνει ο φωτεινός, η φωτεινή. Ο Έλληνας είναι ο φωτεινός, η φωτεινή. Δηλαδή η αρχή φωτεινή, στην ουσία ονομάστηκε Ελλάδα. Και γι' αυτό αυτοί μας επιμένουν, δεν μας λένε Ελλάδα, αλλά να μας φωνάζουν οι Κούρδοι, Γραϊκοί, Γκρίσοι. Μας θέλουν Γκρίκους, Δούλους. Γι' αυτό λένε, την Ελλάδα τη λένε στα αγγλικά, Γκρίσοι. Ενώ είμαστε οι Έλληνες, η χώρα του Φωτός. Αυτό δεν το θέλουν. Και γι' αυτό, επειδή αυτό το υπόπεδο εδώ πέρα, που λέγεται Ελλάδα, χώρα του Φωτός, από τα αρχαία χρόνια ήταν πολύτιμο. Είναι τυχαίο, νομίζετε. Τι δουλειά είχαν οι Πέρσες. Από την Περσία, αδέρφη. Να φτάνουν εδώ πέρα, ο Ξέρξης, ο Αρχιστρατσέρξης, να κάνουν την αρχαρχία στη Σαλαμίνα. Ο Λεωνίδας να πολεμάει με τους 300, ποιους, τους Πέρσες από την Περσία, από το Ιράν. Από το Ιράν. Ήρθαν να κάνουν στην Ελλάδα τι αυτή. Να κάνουν τι, γιατί μας πολεμούσε πάντοτε η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη είχε λυσάξει και την περίοδο του Βυζαντίου να ενωθούμε για να μας απορροφήσει, να χαθούμε. Γιατί αν ξέρετε είναι 300 εκατομμύρια, εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια. Αυτό που είδαμε τον ελληνισμό στην Αμερική. Θα έχετε συγγενείς στην Αμερική. Τα εικονάκια τους δεν ξέρει κανένα. Απορροφήθηκαν και ζούνε με τον Αμερικάνικο τρόπο. Αυτό θέλουν να κάνουν εδώ. Και γι' αυτό βλέπετε μας ανακατεύουν με άλλους, ανοίξατε τα σύνορα και μπαίνουν χίλιοι μύρτοι μέσα στη χώρα μας. Θέλουν να κατώσουν τη φυλή μας. Να πάψει να είναι η χώρα του Θεός. Να γίνουμε όπως είναι εκείνη. Γιατί εκείνη είναι το σκοτάδι. Και γι' αυτό μας το λέω. Θέλουν στην ουσία να θανατώσουν το τέλειο. Προχθές κάτι που λέω ο Μητροπολίτης Δημοτήτη και είπε ότι το Υπουργείο έχει σκοπό να εξοδώσει τους Έλληνες. Το Υπουργείο Υγείας. Και κλείνει με το νοσοκομείο του Δημοτήτη. Και αφήνει ανοιχτό το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Και η απόσταση, τη Δημότητα του Αλεξανδρούπολη, λέει ο Μητροπολίτης είναι περίπου 200 χιλιόμετρα. Όσο Αθήνα Πάτρα. Δηλαδή δεν θα ανακλείσουν τα νοσοκομεία της Πάτρας και αν χτυπήσει ένας παλιγνός να πρέπει να το φέρει σε Αθήνα. Ή αν πάθει ένα έγγραμμα να το φέρει σε Αθήνα. Ή αν είχε ένα ατύχημα σε ένα παιδί με ένα μηχανή να το μετακομίσει σε Αθήνα. Μα θα έχει πεθάνει. Έχουν σκοπό να μας εξολοθρέψουν. Σκοπό να μην μπορούμε να κάνουμε παιδιά, να αυξανόμεθα. Γιατί όμως αυτό το φέρει. Διότι ξέρουν ότι από εμάς θα βρουν την αντίσταση. Εμείς διανώσαμε τον Χριστό στα μήκη του Ιδόντα Πλάγια και της Γης. Και γι' αυτό αδέλφω είναι σκοτεινές δυνάμεις, σιωνισμός, μασονία, παπισμός όπως είπε και ο Μητροπολίτης Πυραιός. Αυτό το τρικέφαλο θηρίο έχει πέσει πάνω στην Ελλάδα μας πια να μας κατασφαλάξει. Και εμείς πρέπει να αντισταθούμε. Δεν πρέπει να υποκύψουμε.
γιατί το σχέδιό του είναι παγκόσμιο. Διότι ακούγονται πίσω από όλα αυτά τα βήματα του Αντιχρίστου. Ετοιμάζουν με νόμους το έθνος για να φτάσουν στο χάρι. Ετοιμάζουν ό,τι είναι αντιχριστιανικό, ό,τι είναι αντίθετο στον νόμο του Θεού, ό,τι είναι αντίθετο στον Χριστό μας, ό,τι είναι αντίθετο στην Εκκλησία. Σε λίγο που μην υπομπεί το Υπουργείο Υγείας, ξέρετε με αυτή την αρρώστια το παιδί νόμου, τη θυμόσαστε, πριν μερικά χρόνια, που έλεγε μη συναχρίζεστε σε κλειστούς χώρους, διότι η γρήπη αυτή σκοτώνει ένας τον άλλον. Κι όμως δεν είπανε μην πάτε στα κλάδια. Δεν είπανε μην πάτε στα γήπεδα τότε. Στην εκκλησία δεν είναι παιδιά, που είναι κλειστός ο χώρος. Στο κλάδο δεν ήταν κλειστός, που μαζεύονται τα παιδιά μες στα μπάρ και στα νυχτερινά κέντρα. Και τι λέγανε, μην γυρνάτε. Μπορεί να σας μεταδοθεί ο Υιός μέσω της θείας κοινωνία, σε τέτοια βλασφημία είχαμε φτάσει. Σε τέτοια βλασφημία που υπηρέτησε αδέρφια μου στον Ζάνο νοσοκομείο, ως νεαρός κληρικός όπως είναι ο πάτερ, και εκεί όπως γινόμουσα τα γεροντάκια πολλές φορές, σηκωνόμουσα, καθόμουσα εκεί στο κρεβάτι και τους έπεφτε κάτω. Τα σάνια. Ό,τι αγγινούσε και τους έπεφτε κάτω. Και έσχυγα την άκρυθα με τη γλώσσα. Έκλειφα το πάτωμα, δεν έπιανα με το μπακάκι και να το κάψω. Μου είχαν πει συνάδελφοι και κληρικοί με ένα μπακάκι, με ενόπνευμα, μάζεψέ το, κάψε το και κάτω και ρίχνω στο χωνευτήρι. Όχι! Ήξερα ότι ήταν θεία κοινωνία εκείνη την ώρα. Και η θεία κοινωνία μου Χριστός είναι ο γιατρός των ψυχών και του σωμάτων. Και έσχυγα και έκλειφα το πάτωμα. Και γιατί και το σωμάτιο λίγο. Μου λέει πατέρα, δεν θα γεμίσει το πάνω, θα είναι γεμάτο μικρόφια. Σε νοσοκομείο είναι αυτό. Και αυτό είναι ο Χριστό μου. Λέω που έπεσε κάτω. Δεν θα το σηκώσω με τα πάγια. Θα το σηκώσω με τη γλώσσα και το πάνω. Και δεν έπρεπε να τέλει. Κοινώνησε πνευματικού, κοινώνησε αρρώστου, χίλιου μύθου. Και ποτέ μου δεν έπρεπε. Ποτέ μου δεν έπρεπε. Για να μην σας πω μια φορά που βρήκατε μέσα στον Άγιο Άκο που φυλάσσω τη Μεγάλη Πέμπτη χιλιάδες σκουλίκια, λευκά σκουλίκια, τα οποία είναι στα πτώματα. Και όταν μέσα στην Λαδική να λειτουργήσουν, είδα ότι μέσα στο αρκοφόρο μου κοινώνω στα σκουλίκια. Τι είναι αυτά. Ανοίγω τον Άγιο Άκο. Σκουλίκια γεμάτα. Τρώμα το σώμα του Κυρίου. Αφού έκανε τη Θεία Λειτουργία, αδέρφια μου, κοινώνησα τους πιστούς. Μετά πήρα, όπως είναι το αρκοφόρο, το θεατρικά μου και το σώμα του Χριστού με όλα τα σκουλίκια που ήταν πάνω στην Αγία Τράπεζα, τα μάζεψα. Γιατί σκουλίκια είχαν φάει το σώμα του Χριστού, τρώγανε. Δεν τα άφηναν να μου φέρνανε. Τα έβαλα όλα μέσα στο σκουλίκι. Και γέμισε από πάνω από το σκοπό του σκουλίκια. Έκανε το σταυρό μου και είπα Χριστέ μου, είσαι ο γιατρός των ψυχών του σωμάτων. Παίρνω το σκοπό του πλάτο. Όπως βλέπετε ζω. Όπως βλέπετε ζω. Γιατί μέσα στο σκοπό του είναι ο Χριστός. Αλλά κι αλλού το θέλει με αυτά. Αυτό που μου λέει η πίστη μου, αυτό που μου λέει η λογική μου, η κατώτερη, αυτή που μου λέει η ανώτερη, ή το θέλημα του Θεού. Πού θα πειθαρχήσω σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής μου, ακόμα και την εποχή του Αντιχρίστου. Στη Σμύρνη που τελειώνει με αυτό, αδελφέ μου, όταν γινόταν η ασιατική καταστροφή, είχαμε το εξής. Στην παραλία μαζεύτηκε χιλιάδες κόσμος. Οι άνθρωποι είχαν πάρει λήψα, είχαν πάρει τα εικονίσματά τους. Αυτά πήραν από τα σπίτια τους. Και ήταν τα γαλλικά καράβια στην παραλία και παρακαλούσαν να μπουν μέσα. Και τους πιάσανε την προθήκη και τους λέγανε, αν θέλετε να σωθείτε,
τους βάζει τις εικόνες στον δάπεδο κάτω, Πατρέ. Και λέει στις μανάδες, στους πατεράδες, εάν πατήσετε τα εικονίσματα, θα σωθούν τα παιδιά σας. Εάν δεν τα πατάτε, και τότε είχαν πολλά παιδιά, γεννάτε. Ένα-ένα θα τα σκοτώνουν σαν άθεια σας μπροστά. Και έλεγε στην μάνα, πατάς το εικόνισμα της Παναγίας. Όχι, έλεγε. Πάει και πρώτο. Αλλά μου βγάζει τα μάτια. Φωνάζει, σκούσε τα μικρά. Κι όμως καμία μάνα, κανένας πατέρας δεν βάζει καμία εικόνα. Κανένας. Πέθανα, αμαρτύρησα. Έκανα μου το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το δύσκολο. Είναι το δύσκολο. Είναι από το εύκολο μέχρι το δύσκολο. Αλλά πρέπει η ανωτέρα θέλησή μας να ταυτιστεί με το θέλημα του Θεού. Να μην ταυτιστεί με την κατωτέρα που να μου πει δεν μοιράζει, τι να κάνω. Βρέθηκε σε δύσκολη στιγμή. Πάτησε έτσι την εικόνα και μετά πήγαινε εξομολογή σου και πες το κρίμα σου και το αμάρτημά σου στον ιερέα γιατί το έκανες. Θα σε καταλάβει ο Θεός. Θα σε δικαιολογήσει τους. Όχι. Αν σκεφτόμουν έτσι άλλοι, δεν θα τα πει. Δεν θα τα πει. Άρα λοιπόν, αδέρφια μου, έχουμε να κάνουμε με το θέλημα του Θεού και ιδιαίτερα στις δύσκολες αυτές τις μέρες που ζούμε. Γι' αυτό μάθετε στη ζωή σας από τώρα. Να μάθετε και στα παιδιά σας. Ότι πρέπει να ζουν με το τι θέλει ο Θεός. Μου λέει ένας γονιός, έχει ένα παιδάκι από το χρονό. Και μου λέει, πατέρα, παιδάκι, έχω 6 χρονών, το μαθαίνω. Παιδί μου, εάν έρθουν στο σπίτι και πάρουν το σωμά σου και του πούνε και σου πούνε εσένα, θέλεις να δεις τον παπά σου, πάτε την εικόνα του Χριστού. Ή φτύσει τον Χριστό. Ή δάλος θα τον σκοτώσει τον παπά. Εσύ, παιδάκι μου, θα πεις, σκοτώστε με, εγώ την εικόνα του Χριστού δεν τη φτύνω. Πες μου, παιδάκι μου, τι θα κάνεις. Το μάθαμε το παιδί μου. Και του λέει να ξέρεις ότι και εμένα αγαπούμε. Φτύσε την εικόνα ή πάτησε την εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας ή θα σκοτώσω το παιδί σου. Τι πρέπει να πατήσω. Να σκοτώσω εμένα, παπά. Εσύ να μην πατήσεις την εικόνα. Έτσι δημιουργούμε αδερφοί μου Αγίους. Έτσι δείχνουμε ότι πειθαρχούμε στο θέλημα του Θεού. Ας μάθουμε λοιπόν ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Και να ζούμε αδερφοί μου καθημερινά. Έχοντας ξυπνώντας και κοιμόμενο αυτό που κάνω σήμερα. Αυτό που πάω να κάνω. Το θέλημα του Θεού ή όχι. Ό,τι δεν το θέλει, το κάνω. Και τότε να τελειώσουμε κάτι παρήγορα. Ο Μωυσής έκανε ό,τι ήθελε ο Θεός. Ο Αβραάμ έκανε ό,τι ήθελε ο Θεός. Μέχρι τώρα δεν ξεχνάτε ότι είναι ο Θεός. Τον Αβραάμ, το θυμόσαστε εκείνη την εικόνα, κάπου την είδα. Εδώ. Τη βλέπετε απ' έξω. Είναι η θυσία του Αβραάμ. Τι του είπε, ένα παιδί. Και του λέει Αβραάμ, ακούσε όλα τα σου λέω. Λέει με κύριε, ο Τσέσος. Ωραία. Πάρε τον να τριποθετήσουν τον Ισάκ και πήγαινε πάνω στον βουνό. Πάρε για το μαχαίρι του Ισάκ. Και θυσίασε. Του λέω Θεός του παιδί μου. Δεν μου πες Αβραάμ και ό,τι σου πω το κάνεις. Δεν μου πες Αβραάμ και ό,τι σου πω και πατούς. Ναι κύριε. Θα το κάνεις. Ναι κύριε. Και πήρε τον Ισάκ και πήγε πάνω στον βουνό. Θυσιάσει, το σπάξει το παιδί. Και όταν πήγε να το σπάξει, λέει όχι αυτό. Απλώ θέλησε να βάλω ένα αυτό. Και γι' αυτό λέει θα αυξηθεί και θα ευλογήσω εσένα και τη γενιά σου ολόκληρη. Και του έδωσε πλούσια τα καλά. Γι' αυτό λέμε το Αβραάμ τα καλά να αποκτήσει. Και ο Μωυσής το είπε, υπάρχοντας. Και γι' αυτό βλέπετε και ένα ολόκληρο λαό. Προσέξτε, ένα ολόκληρο λαό. Το
πήραν τη δουλεία της Αιγύπτου από τους Φαραώ, να τους οδηγήσει στη γη της Επαγγελίας, τη Ρέωσα Μέρη και κάτω. Στη γη Χανά, εκεί. Τη Ρέωσα Μέρη και Γάλα. Πέρα τον Αίγυπτο, να τους φέρει προς το Ισραήλ επάνω. Πέρασε ολόκληρο έργο. Δεν ξέρω πώς είχε πάει η Ιεροσόλυμα και Σινά. Εγώ σας είπα, θα πάω και φέτος. Πηγαίνω κάθε χρόνο με την βοήθεια του Θεού και όσο επιτρέπει ο Κύριος, μαζί με άλλους χριστιανούς. Αυτή η έργο κάναμε 40 χρόνια να την περάσουμε. Γιατί πηγαίναμε με τα άλογα, πηγαίναμε με τα καλλιτούρια. 40 χρόνια! Μα ό,τι θα ήταν και να είχαν μαζί τους εκείνοι οι άνθρωποι. Και ό,τι νερό και να είχαν, τελείωσε 40 χρόνια. Είναι σχεδόν δύο γενές περάσαμε μέσα από την έργο. Δύο γενές περάσαμε. Το μωρό που ήταν μωρό, όταν γεννήθηκε, ήταν 40. Είχε παντρευτεί και εκεί το μωρό. Και πώς τρώγανε. Επειδή είπα, ακούγανε στο τέλημα του Θεού, εσώθηκαν. Τους σκέφτεσαι ο Θεός και τους έδινε το μάνα. Αλλά και εμείς όταν δεν πάρουμε και υπακούσουμε στο τέλημα του Θεού, όπως είπα στον Πάτερ, όχι Πάτερ, εγώ δεν με ενδιαφέρει αν θα μου πει αρνήσου τον Χριστό ή όχι. Με ενδιαφέρει που λέω ότι μου λέει ο Χριστός να μην το πάρω. Και αφού μου λέει να μην το πάρω στο χέρι και στον έντοπο, εγώ δεν το παίρνω, κάνω το που λέει ο Θεός. Και από εκεί και πέρα, όποιος κάνει το θέλει με τον Θεό, αυτός και σώθηκε. Σώθηκε ένας ολόκληρος λαός. Ο Θεός έδειξε ότι και το μάθημα στην Αίγυπτο. Και έδειξε ένας ολόκληρος λαός. Ο Νό, ενώ είχαμε κατακλυσμό, όλοι κάθηκαν, αλλά η οικογένεια του Νόε με τον Νόε, ο οποίος εφήρμοσε το θέλημα του Θεού ο Νόε, σώθηκε και ο Νόε και όλη η οικογένεια. Άρα λοιπόν αδέρφια μου, όποια οικογένεια στον κατακλυσμό που έρχεται, σε αυτό το παγκόσμιο κατακλυσμό, διότι αυτά δεν είναι μόνο μέσα για την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από την Ελλάδα, ώστε οι αντίθετες δυνάμεις να επεκταθούν σύντομα και τρέχουν τα γεγονότα. Και είδαμε και ένα συγχρονιστικό γεγονός πριν από λίγο με τον πατέρα Ευστράτου, ο οποίος ίσως θέλει ιδιαίτερη ομιλία να το ερευνήσω, να δω ότι εκτό πιθανών του Πάπα δεν είναι τυχαία. Έγινε κάτι να τον αντίθετο για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, αλλά αυτό κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε και θα το εξετάσω πρώτα, δεν είναι βέβαιο. Θα πρέπει λοιπόν, αδέρφια μου, σε αυτή την παγκόσμια επικράτηση που έρχεται, το αντίθετο πνεύμα του Εωστό, που θα φέρει και τον αντίθετο, εμεί να πάμε πρώτα. Να είμαστε με προθέτημα του Θεού και να είστε βέβαιοι, όπω μέσα ο Ρώμα σώθηκε τον κατακλυσμό, όπω σώθηκε ο λαό του Ισραήλ στην Αίγυπτο, όπω σώθηκε ο λαό του Ισραήλ στην Αίγυπτο, όπω σώθηκε ο λόγο και η οικογένειά του από τα σώματα και τα κόμματα. Γιατί έπρεπε να το θέλει το Θεό. Όποιο πράττει το θέλημα του Θεού, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιονίδης, αυτό και θα σωθεί. Γιατί θα έχει σκέπη τον Χριστό και την Παναγιά μας. Θα έχει την Παναγιά και τον Χριστό. Τον Χριστό και την Παναγιά μας. Και όλους τους Αγίους μας. Αυτούς λοιπόν τους Αγίους. Τον Χριστό και την Παναγιά μας να ημείνει και να πράττει το θέλημά τους εις πάντα στους αιώνας των αιώνων. Άμεν. Ένα λεπτό πάλι. Ένα λεπτό. Να πούμε το διευθμό και μετά. Σκοτείτε να πούμε το διευθμό. Διευθμό των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμεν.